Ανέστης Φιλιππίδης, καθηγητής ορυκτολογίας και κοιτασματολογίας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είχαμε κάνει μια συζήτηση γενική την προηγούμενη φορά για τους πόρους της Ελλάδας, τους φυσικούς. Να κάνουμε λίγο συγκεκριμένα τα πράγματα. Σε επίπεδο ορυκτών, μεταλλευμάτων κλπ. Τι έχουμε? Κοιτάξτε, σε μια πρόσφατη μελέτη μας καθορίσαμε τα κρίσιμα και στρατηγικά μέταλλα της Ελλάδας. Είναι 22. Μιλάμε για αλουμίνιο, αντιμόνιο, βισμούθιο, τελούριο, χρώμιο. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα μέταλλα. Κοβάλτιο, χαλκός, ό,τι λέω είναι κέρια σημασία για τη νέα τεχνολογία. Γάλλιο, γερμάνιο, ίνδιο, μαγνήσιο, μαγκάνιο, μολυβδένιο, νικέλιο, παλάδιο, όσμιο, πλατίνα και ρόδιο και νεοδύμιο λανθάνιο. Δηλαδή βλέπετε είναι 22 μέταλλα τα οποία ανήκουν στα χρήσιμα και στρατηγικά μέταλλα, τα οποία υπάρχουν είτε βέβαια από θέματα είτε ενδεικτικά από θέματα στην χώρα μας. Κυρίως αυτά βρίσκονται σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Εύβοια, και τα βεβαιωμένα και ενδεικτικά αποθέματα έχουν μια ακαθάριστη αξία τα εδώ, περίπου με 80 με 125 δισεκατομμύρια ευρώ. Γενικά ο χάρτης της Ελλάδος είναι ολοκουκίδες. Έχουμε και ορισμένα νησιά που έχουμε αυτά τα μέταλλα. Είναι θέμα που να, σε όποια σημεία έχουμε βέβαια αποθέματα, πρέπει να πάρουμε ένα πλάνο να τα εκμεταλλευτούμε. Είναι αξιοποιήσιμα εμπορικά, εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει. Όταν λέμε βέβαια πρέπει να το εκμεταλλευτείς, ναι. Εκεί που τα αποθέματα είναι ενδεικτικά, άμεσα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις μελέτες για να δούμε αν είναι βέβαια. Γιατί μόλις τα χαρακτηρίσουν ως βέβαια, είναι εκμεταλλεύσιμα. Αυτά τα μέταλλα τα οποία προαναφέρατε, είναι κρίσιμα λόγω της χρήσης τους στις νέες τεχνολογίες, γενικά στην τεχνολογία? Θα έλεγα όχι αποκλειστικά γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο καιρό και σωστά είπε για να δω ποια μέταλλα και ποιες ορυκτές πρωτεσίδες χρειάζομαι για, όχι μόνο για τις βιομηχανίες μου, αλλά και για να λειτουργήσουν σωστά τα νοσοκομεία, έτσι, να λειτουργήσουν τα τρόφιμα, γιατί μην ξεχνάτε ότι χρησιμοποιούν ρητά στα τρόφιμα, επεξεργασία τροφίμων, για να λειτουργήσουν καλά τα φάρμακα, και όταν όλα τα φάρμακα περιέχουν ρητά, χρειάζονται μια υψηλή καθαρότητα. Βλέπετε ότι είναι ένα πλέγμα πραγμάτων το οποίο καθορίζει. Γιατί τα ονομάσαμε παλαιότερα, τα ονομάσαμε στρατηγικά, γιατί θέλαμε να κάνουμε τα άλλη κτλ. Τώρα όμως, επειδή άλλαξαν οι χρήσεις των ορυκτών πρωτομερών, πάραμε και τη λέξη κρίσιμη. Κρίσιμη σημαίνει ότι μπορεί να τη χρειάζουμε στην ιατρική, στην παραγωγή τροφίμων. Επομένως, θα έλεγα ότι είναι και για τις θέσεις εργασίας, αλλά και για τις απαραίτητες ανάγκες του ανθρώπου στην καθημερινότητά του. Ο άνθρωπος κάθε μέρα τρώει και χρησιμοποιεί ορυκτές πρωτεσίδες. Δεν το γνωρίζει ο πληθυντικό. Άρα, επεξεργασία τροφίμων, ιατρικά μηχανήματα, φαντάζομαι όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρησιμοποιούμε, τεχνολογικά κινητά, αυτοκίνητα, τα πάντα. Κράμα, αυτοκίνητα, επικράματα κτλ. Αρκεί να σας πω ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί τόνους και κιλά από ορυκτές πρωτεσίδες και μέταλλα. Είναι χωρίς κρίσιμες και στρατηγικές ορυκτές πρωτεσίδες, δεν θα είχαμε στη διάθεσή μας ούτε τα αυτοκίνητα, αλλά ούτε και τα, ας τα πούμε, ιατρικά μηχανήματα τα οποία διαγνώσκουν τις ασθένειες και εντοπίζουν τις ασθένειες στον άνθρωπο. Άρα η αξιοποίησή τους, κύριε καθηγητά, πέραν του εισοδήματος που θα παράγει για την χώρα,
θα την αναβαθμίσει και τεχνολογικά. Διότι φαντάζομαι ότι όλη αυτή η επεξεργασία απαιτεί συγκεκριμένες τεχνολογίες, άρα η χώρα θα ενσωματώσει και νέα τεχνογνωσία. Γιατί προφανώς έχει εξελιχθεί και η διαδικασία επεξεργασίας τους, έτσι. Από την εξόρυξη μέχρι την επεξεργασία την τελική. Αυτό είναι το λιγότερο, θα έλεγα. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικότερο είναι θα έχει μια άλλη γεωπολιτική σημασία. Σωστά. Πάντοτε από τους αρχαίους χρόνους δεν ήταν μόνο ο χρυσός και τα ευγενή μέταλλα που καθόριζαν την ακρίβεια μιας χώρας. Σήμερα οι κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες και τα κρίσιμα και στρατηγικά μέταλλα για μένα πρωτίστως καθορίζουν την γεωπολιτική σημασία της χώρας. Βεβαίως μπορείς και ο ίδιος ως χώρα να σίγουρα θα αναπτυχθούμε, αλλά το σίγουρο, το βέβαιο είναι ότι να προμηθεύσεις τα μέταλλα αυτά σε χώρες οι οποίες δεν θα υποστούν τις πιέσεις από άλλες χώρες μη δημοκρατικές, προσέξτε το αυτό. Κίνα και λοιπά, έτσι. Παραδείγματος χάρη, οι οποίες δύστυχο σήμερα έχουν το μεγάλο ποσοστό που παραγωγή στο κρίσιμο και στο μετά. Γι' αυτό πολύ σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από περίπου ένα χρόνο με πρωτοβουλία της καθόρισε ποιες είναι οι κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες για την Ευρώπη. Είναι 34. Η Ελλάδα είτε σε βέβαια αποθέματα είτε σε ενδεικτικά αποθέματα, προσέξτε, διαθέτει τις 22. Πολύ σημαντικό. Έχουμε τα 2/3 από, από αυτά που χαρακτηρίζονται ως κρίσιμα. Πολύ σημαντικό. Το υπόλοιπο 1/3 μπορεί να το διαθέτει μια άλλη Ευρωπαϊκή, όπως η Σουηδία. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε εντολή και λέει σε όλα τα κράτη-μέλη: σας παρακαλώ πολύ, δείτε τι έχετε. Και σχεδιάστε για άμεση εκμετάλλευση. Γι' αυτό και τώρα, ας πούμε, παρακαλεί και πιέζει. Την Σουηδία να εκμεταλλευτεί τις σπάνιες γεές που βρήκε στο μεγαλύτερο κοίτασμα Σιβήρου, τα Κύρωνα, και βρέθηκε εκεί ένα τεράστιο κοίτασμα σπάνιων γεών. Η Σουηδία προχωράει τάχιστα. Τελειώνει τις μελέτες και πολύ σύντομα θα εκμεταλλευτεί τις σπάνιες γεές και έτσι η Ευρώπη δεν θα εξαρτάται από την Κίνα, δεν θα εξαρτάται από άλλες χώρες οι οποίες δεν είμαι και σίγουρο εάν η συναλλαγή μαζί τους θα είναι μόνιμη, σταθερή και χωρίς άλλα πολιτικά, γεωπολιτικά παρατράγματα. Μάλιστα, αυτά τώρα στα βέβαια κοιτάσματα, οι ποσότητες είναι τέτοιες οι οποίες θα δώσουν μία διάρκεια στην παραγωγή. Βεβαίως, γιατί πάντοτε στη κοιτασματολογία λέμε, εάν σήμερα εκτιμάς με τα στοιχεία που έχεις, την αξία και τα αποθέματα των τριτών προφορνών των μεταλλευμάτων. Η κοιτασματολογία μας έχει δείξει ότι όταν εξαντληθούν είναι τουλάχιστον διπλάσια. Είναι ένας κανόνας της κοιτασματολογίας. Διότι η πρώτη κρίση που κάνουν για το τι έχουμε γίνεται με έναν κώδικα PERT, ο οποίος είναι πολύ αυστηρός κώδικα. Και έτσι λέει καλύτερα να τα υποεκτιμήσω παρά να τα υπερεκτιμήσω και να το πούμε λαϊκά να σπάσω τα πούτα. Άρα είναι πάντα η ποσότητα η αρχικά εκτιμόμενη είναι μικρότερη της πραγματικής. Χρησιμοποιεί πολλούς παραμέτρους με αυστηρότητα και στην κοιτασματολογία, στην ιστορία της κοιτασματολογίας αποδείχθηκε ότι ό,τι εκτιμούμε σήμερα με αυτό το κώδικα τελικά βγαίνει τα αποθέματα να είναι διπλάσια. Πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία και θα επανέλθουμε και για τα υπόλοιπα και για πετρώματα κλπ. Έχουμε και βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα. Έχουμε βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα. Έχουμε περίπου 23. Έτσι, πολύ κρίσιμα και αυτά. Πολύ ωραία. Η επόμενη συζήτηση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητή. Πάρα πολύ. Λοιπόν, Ανέστης Φιλιππίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο καθηγητή σε ορυκτολογία και κοιτασματολογία στο Αριστοτέλειο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.